Κοιτάξτε, με τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, τα στοιχεία που έχω εγώ από τον Μάιο και τον Ιούνιο είναι ένα ποσοστό που ξεπερνάει το, τότε ξεπερνούσε το 77-78% που ήταν εμβολιασμένοι εθελοντικώς. Από αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόσκληση, όπως ξέρετε, από την κυβέρνηση να πάνε όλοι να εμβολιαστούν και υπάρχει και η απόφαση που λέει ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα κάνουν 2 τεστ τη εβδομάδα. Ένα κόστος δηλαδή, να ξέρετε, σε μηνιαίο επίπεδο για το κάθε εκπαιδευτικό, ο οποίος δεν θα κάνει το εμβόλιο, αλλά θα είναι υποχρεωμένο να κάνει τα εβδομαδιαία τεστ, γύρω στα 180 ευρώ το μήνα. Είναι κάποιοι, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά. Υπάρχει βέβαια μια μικρή μερίδα εκπαιδευτικών που έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν τα έχει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ή θα γίνει το εμβόλιο ή θα καταβάλουν ή θα μειωθεί ο μισθός τους κατά 180 ευρώ που θα τα δίνουν στα μοριακά τεστ και τα λοιπά για να μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά το πλαίσιο το νομοθετικό και το νομικό. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι, με την έννοια ότι οι διαδικασίες για την έναρξη του σχολικού έτους αλλά και οι διαδικασίες στην εσωτερική διαμόρφωση της εκπαίδευσης δεν σταμάτησαν καθόλου. Ψηφίστηκε νέος νόμος για την εκπαίδευση, για την επιλογή στελεχών. Ουσιαστικά το μαγαζί δεν έκλεισε καθόλου για διακοπές. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ολοκλήρωση μιας πολύ μεγάλης διαδικασίας που θα επιλέξουν μάλλον οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί τις θέσεις που θα πάρουν για την επόμενη χρονιά στο νομό Αργολίδας αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Και την άλλη εβδομάδα έως στις 25 περίπου, 26 του Αυγούστου, θα διαρχίσει η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των αναπληρωτών, ώστε πριν την 1η Σεπτεμβρίου να γνωρίζουμε όλοι και οι νεοδιόριστοι που θα πάνε, θα το γνωρίζουν από τώρα, αλλά να το γνωρίζουν και οι αναπληρωτές που θα πάνε πριν την ανοίξουν τα σχολεία. Είναι μια διαδικασία που χάρη στη χρήση των νέων τεχνολογιών που έδωσε τη δυνατότητα με εξ αποστάσεως λειτουργεί και ειδικά για τους αναπληρωτές το λέει αυτό, που δεν θα παρουσιαστούν καν στη διεύθυνση εκπαίδευσης. Θα κάνουν ηλεκτρονικά από το σπίτι τους όλες τις διαδικασίες και θα πάνε κατευθείαν στο σχολείο που θα επιλέξουν αυτοί και θα δηλώσουν και θα επιλεγεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα πάνε κατευθείαν στο σχολείο που θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η. Άρα λοιπόν λέμε μια επιτάχυνση διαδικασίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Είναι καλή διότι θα έχει διαμορφωθεί πλέον, θα έχουν συγκροτηθεί τα σχολεία και θα έχουν στελεχωθεί με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ελπίζουμε η πρώτη φάση του διασμού των αναπληρωτών να είναι μεγάλη, ώστε να μην υπάρξουν κενά και να περιμένουμε πολύ για τη δεύτερη φάση. Και από ό,τι φαίνεται από άποψη προετοιμασίας, τα πράγματα θα γίνουν γρήγορα και θα είναι θετικά. Από εκεί και πέρα, το στοίχημα, όπως γνωρίζετε, θα έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων και με τα υγειονομικά μέτρα. Δεν γνωρίζουμε το τελικό σχέδιο για τα μέτρα τα υγειονομικά που πρέπει να λειτουργεί το κάθε σχολείο ώστε να αποφύγουμε τη διασπορά του COVID. Γνωρίζουμε τα περσινά, τα φετινά όμως ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και βέβαια θα ολοκληρωθούν και θα διατυπωθούν ανάλογα με την εξέλιξη της διασποράς. Όπως ξέρετε, η διασπορά μεγαλώνει, οι εισαγωγές αυξάνονται και αντιστοίχως θα υπάρχουν και μέτρα. Μια γενική εικόνα είναι ότι αυστηροποιούνται οι διαδικασίες και δυσκολεύεται πλέον και δεν θα γίνεται με τέτοιο εύκολο τρόπο κλείσιμο ενός τμήματος ενός σχολείου με 1-2 κρούσματα. Δηλαδή, για να κλείσει πλέον το σχολείο ή το τμήμα, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα. Άρα, πάμε σε μια άλλη διαδικασία, διαφοροποιημένη σε σχέση με την περσινή. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, το Υπουργείο δεν έχει καταλήξει. Φρονούμε ότι θα καταλήξει αυτή η διαδικασία γύρω στην 1η Σεπτέμβρη. Βλέπετε εμβολιασμούς και στους μαθητές? Κοιτάξτε, η διαδικασία για τους εμβολιασμούς, για τους μικρούς μαθητές, αν εννοείται από 12 και πάνω, είναι η διαδικασία η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Και εθελοντικά, αλλά έχει ξεκινήσει. Για τους μαθητές κάτω των 12 δεν έχει. Ακούγονται, υπάρχουν διαρροές στον τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα μπει και αυτή η διαδικασία. Η Επιτροπή όμως Εμβολιασμών δεν έχει εγκρίνει ακόμα. Θεωρώ, προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, ότι αυτή η διαδικασία των εμβολιασμών για ακόμα και των μικρότερων μαθητών, έστω με κάποια δυσκολία μέσα στη διάρκεια του χρόνου, ότι θα μπει και αυτή η διαδικασία. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαδικασία. Υπάρχει από 12 χρονών για πάνω. Μέχρι 12 χρονών όχι. Άρα τα παιδιά που θα είναι στο δημοτικό, γιατί τα παιδιά του δημοτικού είναι έως 12, θα πηγαίνουν στο σχολείο προφανώς με τα self-test, τα οποία πήγαν και πέρυσι που κάνανε κάθε εβδομάδα, δύο φορές τη εβδομάδα. Από βιβλία
εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός αυτός έχει ήδη γίνει από το Μάιο. Έχουν έρθει τα παιδιά, έχουν μοιραστεί στη σχολεία, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σε σχέση με τα παιδιά, είναι ένα ζήτημα το οποίο λύθηκε. Υπάρχουν βιβλία και οπότε μπορεί το κάθε σχολείο αυτό. Τώρα τα νέα σχέδια για την εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, που θα μπορεί ο εκπαιδευτικός εκτός από τον κυρίως προτινόμενο βιβλίο να έχει και κάποιο άλλο. Όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν με την αρχή του χρόνου, διότι θέλει μια μεγάλη οργανωτική προετοιμασία. Δεν ξέρω κατά τη διάρκεια του χρόνου αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί τεχνικά αυτή η διαδικασία για να μπούμε στο καινέο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου. Τέλος πάντων, πάντως από τα σχολεία έχουν τα βιβλία τους και νομίζω ότι δεν θα έχουμε λείψει αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα, το στίχημα είναι να διοριστούν με την πρώτη φάση των αναπληρωτών μεγάλος αριθμός ή αν είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος αριθμός, ώστε να έχουμε τις μικρότερες δυνατές ελλείψεις εκπαιδευτικών με την έναρξη σχολικού έτους των μαθημάτων, συγγνώμη, που θα γίνει φέτος στις 13 Σεπτεμβρίου.